Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά αφορά έναν οικισμό, αλλά νομίζω με αφορμή αυτόν τον οικισμό αφορά συνολικότερα την τοπική κοινωνία απέναντι στα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια με λόγω της δραστηριότητας της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Μιλούμε για την κοινότητα της Ποντοκόμης, η οποία είναι υπό μετεγκατάσταση, ένα μέρος έγινε κάποια μεταφορά, δεν ολοκληρωθεί. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πίεση από την ΔΕΗ να εκενωθεί ο οικισμός της Ποντοκόμης. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε με τον Δημήτρη Μαυροματίδη, ο οποίος επί σειρά ετών είναι και έμπειρος και στην αυτοδιοίκηση, είναι και τεχνοκράτης επαγγελματικά, εκπροσωπεί και τους κατοίκους της Λαϊκής Συνέλευσης. Κύριε Μαυροματίδη, καλησπέρα. Θέλω να μας δώσετε το στίγμα. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτό που λέμε Ποντοκόμη και μεταφορά του οικισμού, με την κατάσταση του οικισμού? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια σημεία κομβικά, χρονικά, τα οποία πρέπει να τα πούμε πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαυροματίδη, και εσάς και το σταθμό σας, γιατί πάντα ήσασταν δίπλα στην ανάλυση γεγονότων για πληρές την ενημέρωση προφανώς των ακροατών και δίνοντας φυσικά το βήμα και στην Ποντοκόμη και στους κατοίκους της Ποντοκόμης να εκφραστούν. Το κρίσιμο σημείο, το νεότερο που υπάρχει στην διαδικασία αυτή είναι ότι τον Ιούλιο ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο επικυρώνει μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου της μετάβασης ΑΕ και της ΔΕΗ ΑΕ. Τι είναι η μετάβαση ΑΕ? Η μετάβαση ΑΕ είναι, ας το πούμε, το όχημα το οποίο θα υλοποιήσει η έργα, το λέμε πολύ απλό τρόπο, για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όταν λέω για την περιφέρεια, δεν είναι τον οργανισμό, ενώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα θέματα που έχουν σχέση με τη μεταλιγνητική περίοδο. Και κατά κύριο λόγο αυτή θα είναι τελικός δικαιούχος. Θα οριμάζει και έργα και θα είναι και τελικός δικαιούχος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ας έρθουμε στην ουσία. Σημαίνει ότι υπάρχει ένας χάρτης, θα με επιτρέψετε, επειδή ο χρόνος δεν είναι πολύ, να κάνω μια κατευθείαν, να κάνω μια χρήση, να δείξω το χάρτη. Υπάρχει λοιπόν ένας χάρτης. Εξηγήστε μας πολύ γρήγορα. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα εντάξει θα του μέχρι να βγει στην εικόνα. Είναι ένας χάρτης ο οποίος ουσιαστικά τι δείχνει? Δείχνει ότι παραχωρήθηκαν από τη μετάβαση ΑΕ κάποιες λίγες εκτάσεις ουσιαστικά για αξιοποίησή τους με ένα χρονοπρογραμματισμό 2022-2023-2024. Και από πού παραχωρούνται? Παραχωρούνται από τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ λέει ότι εγώ, κοιτάξτε παιδιά, αυτά τα έχω απολυτριώσει, είμαι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, θα σας δώσω κάποια εδάφια. Αλλά σας παρακαλώ, αφήστε μας κάποια εδάφια μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε το σχεδιασμό μας κυρίως φωτοβολταϊκά, και θα σας δώσω κάποια εδάφια να κάνετε εσείς τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που λέγεται μετάβαση ΑΕ. Έρχεται η μετάβαση ΑΕ, τη δίνουν κάποια εδάφια και αυτά τα εδάφια τι είναι μέσα? Είναι υποντοκόμη. Και ουσιαστικά τι λένε? Επειδή αυτά τα εδάφια πρέπει να σας τα δώσω εμείς ξεκάθαρα, ας πούμε, κτλ., θα ισοπεδώσουμε την Ποντοκόμη. Και μάλιστα θα την ισοπεδώσουμε πληρώνοντας και χρήματα εμείς ως ΔΕΗ ΑΕ για να ισοπεδώσουμε ένα ισοδύναμο οικισμό 140-150 εκατομμυρίων. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Αυτά, μάλλον υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων δεν έλαβε υπόψη του. Και θεώρησαν λοιπόν, γιατί μπερδεύτηκαν, και το λέω έτσι καλώς εννοώ το πράγμα, που μπερδέψαμε τη διαδικασία της μετεγκατάστασης με τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Κύριε Μαυρίδη, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η μετεγκατάσταση είναι μια σκληρή διαδικασία και το ξέρετε με την εμπειρία σας και από τη μακροπική κλήτος και από άλλους φορείς. Είναι δύο παράλληλα πράγματα. Είναι το ένα που έχει να κάνει με την αναγκαστική ξαναλέω, απαλωτρίωση. Μέχρι το 2011 δεν υπήρχε νομοθεσία. Από το 2011 και τα λοιπά μπήκε για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία η έννοια μετεγκατάσταση. Και πού μπήκε? Για την ακρινή και τους αναργύρους με το περίφημο 50-50. Αφήστε το στην άκρη, αυτό είναι περίεργη ιστορία, δυστυχώς. Όχι, είναι μεγάλη συζήτηση. Θέλω να πω εγώ. Θέλω να πω ότι μέχρι το 2011, ουσιαστικά, γιατί η Ποντοκόμη ξεκίνησε και είναι από τους λίγους οικισμούς που επιλέξαν με περιβαλλοντική αξιολόγηση. Όταν λέμε περιβαλλοντική αξιολόγηση, σημαίνει ότι μπήκαν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές, οικονομικές επιπτώσεις, γειτνίαση, δίκτυα κλπ. Και μέσα σε αυτά, τι προέβλεπε? Προέβλεπε μια δέσμευση της ΔΕΗ ότι θα πάρει τους πυλώνες το 2009. Λοιπόν, για να τα απλοποιήσουμε.
πρέπει να ισοπεδωθεί το χωριό, πρέπει να εκενωθεί το χωριό προφανώς για να ισοπεδωθεί. Ταυτόχρονα όμως δεν είναι έτοιμες οι νέες υποδομές. Δεν έχει απομακρυνθεί και το δίκτυο υπερυψηλής τάσης και αυτό είναι αντικρουόμενο. Δεν μπορεί να εκενωθεί το χωριό και να πάει σε ένα χώρο που δεν είναι έτοιμος. Τι λένε με απλά λόγια, υπό το κομμάτι, θα σου πω έτσι απλά και το είπαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουν και τις επόμενες μέρες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λένε και πήρε μάλιστα ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο τις προηγούμενες μέρες ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των υποδομών για να μπορεί να καταστεί ο οικισμός βιώσιμος, μη συζητάμε ζητήματα μετακίνησης. Διαφορετικά, αν σα αρέσει τον κόσμο, φύγετε από εδώ και πάτε την πιάση, δεν μας ενδιαφέρει. Που αυτά δεν έχουν γίνει και δεν γίνονται πουθενά. Άρα, τι ερχόμαστε και λέμε, τροποποιήστε αυτή την νομοθεσία. Μπορώ να σας τα δείξω και αυτά στην εισήγηση που υπήρξε, γιατί υπήρξε η αντίστοιχη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αναλυτική. Και μάλιστα βρίσκουμε και έναν όρο για να μπορέσουν να διορθώσουν, ας πούμε, αυτό το λάθος τους, ας το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι οι υποδοκομήτες και οι υποδοκόμοι είναι μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος. Διότι η λύση σημαίνει ότι η ολοκλήρωση των υποδομών και η εκκίνηση, η όποια εκκίνηση, προσέξτε, της οικοδομικής δραστηριότητας για την άλλα δεδομένα που είχαμε για προγραμματισμό του 2014 και άλλο που έχουμε το 2022-2023 που φτάσαμε. Εννοώ δηλαδή ότι ουσιαστικά οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που έγιναν χωρίς την υπαιτιότητα των ποντοκομιτών έχουν φέρει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγάλη πίεση, αρκετοί εξ αυτών αγόρασαν κατοικίες. Κάποιοι αναμένουν για να πάρουν να χτίσουν, αλλά δεν μπορούν να χτίσουν γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει οικισμός έτοιμος. Και το χειρότερο απ' όλα, υπάρχουν 10-20 ήρωες, ας το πούμε έτσι, που έχουν ήδη χτίσει και οι οποίοι δεν έχουν το. Τώρα, να κάνω ένα ερώτημα που ενδεχομένως σας το έλεγε ένας στέλεχος της ΔΕΗ. Κύριε Μαυρομαντίδη, εμείς τα λεφτά τα δώσαμε. Εμείς κάναμε την απολετρίωση. Το νέο χωριό δεν μας αφορά. Βρείτε τα με το κράτος. Αλλά εμείς θέλουμε να εκενώσετε το χώρο γιατί θέλουμε να τον κάνουμε φωτοβολταϊκά. Θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ, κύριε Βραμίδη. Πρώτα, ένα στέλεχος διαβασμένο της ΔΕΗ δεν θα την έκανε αυτή την ερώτηση. Γιατί ένα στέλεχος τοπικό διαβασμένο της ΔΕΗ, ξέρει ότι μιλάμε για μετεγκατάσταση και όχι για αναγκαστική απαλουτρίωση. Καταλάβατε. Άρα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ακόμα όμως και ένα στέλεχος της ΔΕΗ από την Αθήνα, αν έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί μας την έκαναν, όταν τους εξηγήσαμε και προσωπικά, αν θέλετε, το έχω δείξει, το έχω συζητήσει και στην Αθήνα, μας είπαν δεν ξέραμε. Μα τα λεφτά σας δεν τα πήρατε. Τα πήραμε, βρε παιδιά, αλλά παλωτρίωση κάναμε. Δεν κάναμε την κατάσταση. Είναι διαφορετικά, άντε να τους εξηγήσεις ότι αυτή η σκόπιμη σύγχυση από κάποιους. Προφανώς, γι' αυτό σας το λέω, τα τοπικά στελέχη δεν μπορούν να το πούν, είναι διαφορετικό. Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Μαυρίδη. Να πούμε ότι θα εκενωθεί ο οικισμός σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια, όταν με το καλό τελειώσουν οι υποδομές. Εδώ η ΔΕΗ φυσικά δεν δικαιούται να ομιλεί, και συγγνώμη που το λέω έτσι απλά, διότι με δικιά της υπαιτιότητα, θέλετε, αν μου δώσετε τη δυνατότητα, μπορώ να σας δείξω και τις αποφάσεις. Όχι, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πείτε το. Το 2014 και η ΡΑΕ το 2021 τους είπε. Είναι δικιά σας η δαπάνη. Μην παίζετε μπαλάκι μεταξύ ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ με το πρόσχημα, γιατί και το 2014 επιβεβαιώσατε αυτή την υποχρέωση. Και αυτοί δεν το έχουν κάνει. Και να σας πω και κύριε Μαυρίδη το χειρότερο. 20 εκατομμύρια ήταν η αρχική. Δεχτήκαν οι υποδοκομήτες. Δεχτήκαν. Από το 2014-2015 ακριβώς λέγοντας ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και υπάρχουν στενά οικονομικά περιθώρια, να γίνει υπογειοποίηση. Δηλαδή τα 20 εκατομμύρια γίνουν 10. Και έρχονται το 2021 η ΔΕΗ και αυτό. Σας λέω δηλαδή, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο. Σας το λέω έτσι απλά. Δεν τα ήξεραν όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τα ήξεραν στο Υπουργείο. Τώρα έγιναν κοινωνοί και πιστεύω ότι αυτές οι, ας το πούμε έτσι, οι πολύ απλουστευμένες προσεγγίσεις δεν θα ξαναυπάρξουν. Τώρα για έχει πέσει, έχει πέσει ο κύβος. Γιατί διαφορετικά δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός που πιστέψαμε μόνο αυτό δεν θέλει αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό δεν θέλει αυτή τη στιγμή η περιοχή. Τώρα είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο. Στο καφενείο, στο χωριό. Θα έρθει ο υποψήφιος του ΑΒ κόμματος. Τι θα του πείτε? Γιατί φαντάζομαι ότι η ευθύνη είναι πολιτική. Δεν είναι ενός τεχνοκράτη, ενός διευθυντή. Ακριβώς. Εμείς τι κάναμε λοιπόν. Εμείς μαζευτήκαμε στο χωριό τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο μαζεύτηκαν γιατί προσέξτε το χωριό είναι σε τρία μέρη σπασμένο τώρα, έτσι. Είναι στους αυτούς που πήγαν στη Νέα Ποντοκόμη, στους πολλούς που μένουν στον ενοικισμό της Ποντοκόμης και σε αυτούς που έχουν φύγει. Πτολεμάιδα, Κοζάνη περισσότεροι και έχουν αγοράσει, όχι έχουν νοικιάσει απλά. Έχουν αγοράσει σπίτια. Τι θα τους πούμε,
ότι κοιτάξτε, εδώ έχετε κάνει ένα λάθος. Σας παρακαλώ, τελειώστε τις υποδομές και φταίτε γιατί δεν τις τελειώσατε. Γιατί δεν έχετε πιέσει ουσιαστικά για να τελειώσουν. Όσοι είσαστε μαζί μας, εμείς δεν κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ κομμάτων. Αυτό αποφασίσαμε. Σε όλους κοινοποιούνται τα ίδια πράγματα, ούτε μεταξύ βουλευτών, ούτε μεταξύ θεσμικών φορέων, δηλαδή περιφέρειας, Υπουργείου, Δήμου. Όσο όμως αυτό δεν ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του οικισμού, τη μετεγκατάσταση, νομίζω ότι απομακρύνεται η ευκαιρία το να ξαναγίνει ένα νέο χωριό, γιατί φαντάζομαι ότι όλο ένα και περισσότερο είναι πιο δύσκολη η παραμονή στον οικισμό και αυτό κάνει τους ανθρώπους, επειδή έχουν και τα χρήματα της απολωτρίωσης, να πάνε να αγοράσουν ένα κουτί, ένα διαμέρισμα, το λέω χοντροκομμένα, και τελικά να ξεχάσουν το χωριό τους. Κύριε Μαυρίδη, ακριβώς. Αυτά, επειδή έχετε ήδη δει την εισήγηση, ήταν η εισήγηση που κάναμε και μάλιστα, να σας πω και κάτι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το ξέραμε, διότι τουλάχιστον εγώ και με την ιδιότητα του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε θέσει ως Τεχνικό Επιμελητήριο λέγοντας θα προσπαθήσουν να καλύψουν με τον όποιο πρόσφορο τρόπο τις στεγαστικές τους ανάγκες. Δεν μπορείς να δώσεις μορφή σε αυτούς τους κατοίκους ή νέους κατοίκους για την ζωή τους κτλ. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και επειδή δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο στο παρελθόν, πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και τα συγκεκριμένα πράγματα τα μνημονεύουμε και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν θα δείτε το χάρτη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί αν θα το δείτε θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε γιατί θα καταλάβετε ότι πιέζεται χωρίς λόγο ουσιαστικά. Εμείς είμαστε υπέρ του να γίνει από τη μετάβαση, από το Υπουργείο κτλ. Όλα αυτά τα έργα με τη μεταλιγνητική. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δώσανε αυτή την πολύ στενή, ας το πούμε έτσι, λωρίδα που πρακτικά και η οποία περιέχει μέσα την ποτοκόμη. Σαν να του λένε στην ουσία ότι σας δίνουμε ένα προβληματικό μέρος, γιατί δεν ξέρει την αλήθεια. Η ΔΕΗ την αλήθεια την ξέρει, ότι φταίει κτλ. Γιατί δώσατε αυτό το προβληματικό μέρος ουσιαστικά για τη μετάβαση ΑΕ και τώρα έχουμε τους κατοίκους να είναι απέναντι. Προφανώς έχουμε και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο σας το δίνω. Έχουν τεθεί δύο ζητήματα στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Από αυτά που έχουν υποθεί και μέσα από την κουβέντα και η οποία είναι ομόφωνη, έτσι, γιατί άπαντες με τουλάχιστον καταστάλαξαν ή σχετικά ομόφωνοι, έτσι φαντάζομαι. Δύο πράγματα, προσέξτε. Το πρώτο είναι πολύ σημαντικά αυτό που θα σας πω. Το πρώτο δέμα είναι ότι εάν χρειαστεί πηγαίνουν νομικά. Ήδη κάτι και έχουν απευθεί νομικά κτλ. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Πιστεύουμε ότι έγινε λάθος. Δεν πιστεύουμε ότι γίνεται σκοπιμότητα. Δίνουμε αυτό το χρόνο για την τροποποίηση. Το δεύτερο. Τώρα, τα βήματα. Τα βήματα, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Τα βήματα από εδώ και πέρα. Ποια είναι τα βήματα? Είναι αυτή η αναμονή να γίνει τροπολογία και να αλλάξει το καθεστώς? Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο έχετε δώσει? Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Εντάξει, είπαμε τους επόμενους 2-3 μήνες ουσιαστικά, αλλά αυτό καταλαβαίνετε. Επειδή εξουσιοδοτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι θα είναι και ο Περιφερειάρχης και να συζητήσουν βουλευτές, δήμαρχος, Περιφερειάρχης, υπουργός, να δούνε δηλαδή ποια είναι η λύση. Η λύση είναι προφανώς ο νόμος αλλάζει με νόμο. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη λύση που τους δώσαμε. Διαβάζοντας τον νόμο, υπάρχει ένα θέμα το οποίο ονομάζεται, αν θέλετε, μπορώ να σας το πω ποιο είναι. Λέγεται, μισό λεπτό, γιατί έχει την αξία του. Μισό λεπτό. Υπάρχει μία τροποποίηση στον νόμο που ουσιαστικά λέει ο νόμος στο άρθρο, αν θυμάμαι καλά, στο 562, τέλος πάντων, το οποίο τους λέει ότι υπάρχει απόκληση. Εκεί που υπάρχει απόκληση, δηλαδή όταν στο σχεδιασμό κάτι τους έχει ξεφύγει, είναι προφανώς το πρωτοκόλλο τους έχει ξεφύγει, γιατί μπέρδεψαν την απολωτρίωση με τη μετεγκατάσταση, τότε σε εκείνο το υπάρχει πρόβλεψη να μην γίνει ή να καθυστερήσει, να υπάρχει τροποποίηση της σύμβασης. Αυτό ας το δούμε όμως σε θεσμικό επίπεδο. Εμείς από το κομίτες λέμε πάρα πολύ απλά ότι εάν δεν ολοκληρωθεί το σύνολο των υποδομών στο νέο οικισμό, δεν μπορείς να πιέσεις κανέναν. Και να σας πω και το κυριότερο που, κύριε Μαυρίδη, το συζητούσαμε μαζί και πριν από χρόνια. Φανταστείτε τι ζημία γίνεται αυτή τη στιγμή όταν δεν δίνεται η δυνατότητα κατασκευής οικειών αυτή την περιοχή στην Νέα Ποντοκό. Σταματάω το έργο. Δυστυχώς το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί και στη Μαυροπηγή και πολύ περισσότερο στον Κόμανο, στον παλιό Κόμανο που πια δεν υπάρχει ούτε στο χάρτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Είναι αλήθεια, έτσι, αν μου επιτρέπετε να πω μια προσωπική εκτίμηση,
επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, οι υποσχέσεις μπορεί να μπουν στο τραπέζι, αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα τρέξει η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό, κύριε Μαυρίδη, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Κύριε Μαυρίδη, υπάρχουν και οι νομικοί. Υπάρχει και νομική οδό. Δεν θα αφήσουμε απροστάτευτο. Ναι, μόνο που η δικαιοσύνη στη χώρα μας. Στον οικισμό, ούτε ο οικισμός είναι κάποιο, συγγνώμη, θα το πω έτσι. Είναι ένας από τους πιο ήταν και συνεχίζει να είναι ζωντανός οικισμός. Και πιστέψτε με ότι όπως απέδειξαν οι πρωτοκομίτες όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορούν να συζητάν, ξέρετε εσείς πολύ καλά με την εμπειρία που έχετε ότι μπορούν και να αντιδρούν. Ας ελπίσουμε δεν θα χρειαστεί να αντιδράσουν. Μακάρι να συμβεί αυτό. Γιατί αν μπλέξουμε και στα γρανάζια της δικαιοσύνης και τελεσφορήσει η υπόθεση μετά από 5-6 χρόνια, ενδεχομένως θα έχουμε ποντοκομίτες που δεν έζησαν στο χωριό τους, που γεννήθηκαν κύριε και δεν Μαυρίδη, έζησαν στο χωριό τους. Δεν το θέλουμε. Προσέξτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν θέλουμε να γίνει ζημία στη διαδικασία της μετάβασης. Στη διαδικασία δηλαδή απορρόφησης πόρων για την περιοχή. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.